Μέσω της αύξησης του κατώτατου μισθού, διαμόρφωσε ο Υπουργός Εργασίας σε νέα συνάντηση που είχε το απόγευμα με τους κοινωνικούς εταίρους. Θα μας ενημερώσει η Ελισάβετ Γεωργίου. Αύριο αναμένεται να εκδοθεί το διάταγμα αναθεώρησης του εθνικού κατώτατου μισθού, το ύψος του οποίου αναμένεται να είναι οριακά πάνω ή κάτω από τα 1.000 ευρώ. Το πιθανότερο είναι να κλειδώσει στα 1.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6 η διαδικασία του κοινωνικού διάλογου για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Η αύξηση από τα 940 ευρώ που είναι σήμερα θεωρείται σίγουρη, αφού συμφωνούν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργοδότες προτείνουν αναθεώρησή του στα 969 ευρώ και οι συντεχνίες, προτάσσοντας τη φόρμα του διάμεσου μισθού, προτείνουν αναθεώρησή του στα 1090. Σε αυτή τη διαδικασία, ωστόσο, ο ρόλος τους είναι συμβουλευτικός. Η κυβέρνηση είναι αυτή που θα αποφασίσει κατά την αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου και θα εκδοθεί το νέο διάταγμα για το κατώτατο όριο των μισθών. Σε ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση του Υπουργού. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει και θα αποφασίσει κατά την αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου θα εκδοθεί το νέο διάταγμα για το κατώτατο όριο των μισθών. Το διάταγμα θα οριστικοποιηθεί μέσα από την συναξιολόγηση όλων των δεδομένων, ώστε να είναι ισορροπημένο μεταξύ των αναγκών της κοινωνίας και των δυνατοτήτων της οικονομίας. Μετά από μια περίοδο εντάσεων για ανταλλαγή υπηρών, ο Γενικός Ελεκτής και ο